συνολικό αριθμό στα 4. Αυξάνονται ωστόσο όλο και περισσότερο τα κρούσματα στα κατεχόμενα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Άντρη Χαραλάμπου. Θα μας δώσει το ρεπορτάζ αλλά και συστάσεις των ειδικών για πρόληψη και προστασία. Άντρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πέτρα. Πράγματι, οι ιατρικές υπηρεσίες ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν καταγραφεί 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού. Τα 2 εξ αυτών είναι νέα περιστατικά και πρόκειται για περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας που αφορούν ηλικιωμένους άνδρες. 2 ασθενείς, να πούμε, νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ένα στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και 2 σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Λευκωσίας. Παράλληλα, υπό διερεύνηση βρίσκεται και 5ο περιστατικό, το οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί. Είναι ενδεικτικές οι δηλώσεις της Διευθύντριας των Ιατρικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Κωνσταντίνου στην μεσημβρινή εκπομπή του ΣΥΓΜΑ. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα. Φυσικά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να ανησυχούμε. Αναμενόμενο από τη στιγμή που υπήρχε το πρώτο αυτόχθονο κρούσμα, αναμέναμε ότι θα υπάρξουν και άλλα. Πάντως, Άντρη, το πρόβλημα επιτείνεται και στα κατεχόμενα. Ναι, οι ιατρικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν ότι υπάρχει αύξηση κρουσμάτων στις κατεχόμενες περιοχές. Μέχρι θες πάντως από τουρκοκυπριακά μέσα έγινε γνωστό ότι τα κρούσματα ανέρχονται στα 6. Ναι. Ήταν βεβαίως έντονη σήμερα η κινητοποίηση των υγειονομικών υπηρεσιών στις ελεύθερες περιοχές. Ακριβώς. Κλιμάκια των υγειονομικών υπηρεσιών προέβησαν σε εντατικούς ψεκασμούς στον πεδίο ποταμό από την κοινότητα Ανάγια μέχρι και την νεκρή ζώνη. Έχει σημασία, Πέτρα, να επαναλάβουμε τι συστήνουν οι ειδικοί για πρόληψη και προστασία. Λοιπόν, να φοράμε κατάλληλα ρούχα με μακριά μανίκια και παντελόνια, κυρίως από το σούρπο μέχρι το χάραμα. Χρήση εντομοποθητικού, τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων στα σπίτια, χρήση κουνουπιέρας σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κουνουπιών, απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιάλα, στη χαϊδροροές και άλλα μέρη του κήπου, χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, κούρεμα γρασιδιού θάμνων και φυλωσιών, το πότισμα να γίνεται κατά προτίμηση κατά τις πρωινές ώρες, χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων, χρήση εντομοκτώνων, αντικατάσταση σπασμένων σωλήνων νερού, κάλυψη με σίτες των αγωγών εξαερισμού των βόθρων, καθημερινή ενεργοποίηση φίλτρων σε πισίνες και συντριβάνια. Να αναφέρουμε ότι οι ιατρικές υπηρεσίες σημειώνουν πως ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι, αλλά χρειάζεται ενδιάμεσος διαβιβαστής, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι το κουνούπι. Ευχαριστούμε πολύ, Άντρη.